Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καλώς ήρθατε. Κύριε Υπουργέ, αν σκέφτεστε πρόωρες εθνικές εκλογές, ξεχάστε το. Γιατί ξεκινήσαμε αυτό τώρα. Α, δεν το ακούσατε. Για το φθινόπωρο, λέει, ετοιμάζεστε. Ότι αρχίζετε και δίνετε επιδόματα. Τα πολλά μποφόρ θα φτάνε. Τα πολλά μποφόρ και ο καύσωνα. Μας έχουν πειράξει, μάλλον. Τα εκλογικά μποφόρ. Εμάς τους δημοσιογράφους. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι η φορολόγηση των υπερκερδών ή των δηληστηρίων δεν διαφωνεί κανείς. Βέβαια, επειδή είναι γεγονός ότι παλαιότερα κι εσείς είχατε τοποθετηθεί προς τιμή σας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι θα πρέπει να το δούμε, ρε παιδί μου, αυτόν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να το μειώσουμε, όχι να το δούμε. Να το μειώσουμε. Γιατί επιβάλλεται στα καύσιμα και επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχουμε και το ΦΠΑ. Η τιμή του καυσίμου είναι το 40% της τιμής του λίτρου που πληρώνουμε. Ίσως θα έπρεπε να ακολουθήσετε και αυτό. Έτσι. Να ακολουθήσετε και αυτό το παράδειγμα κι εσείς. Ναι, τα δηληστήρια υπερκέρδη. Έτσι. Ναι, να τα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη. Βέβαια στην αρχή, όταν το είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ, είχατε πει ότι να το λαϊκίζουν και βρήκανε λεφτά από το πουθενά. Είχε πει ο κύριος Θεοχάρης ότι δεν υπάρχουν για το 23. Καταρχάς, να πω ότι αυτή συνεχίζει και είναι η θέση μου. Δεν έχω αλλάξει άποψη. Και σας τιμά αυτό. Απλά μειοψηφώ. Σας τιμά αυτό. Μειοψηφώ μέσα στην παράταξη που βρίσκομαι. Γιατί πράγματι. Σέβομαι τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου. Τώρα, πράγματι, είχατε αυτή τη θέση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Είχα και έχω. Τώρα για τα δηληστήρια, θεωρώ ότι ο σοβαρός τρόπος να κάνεις πολιτική, να ασκήσεις πολιτική, είναι να διαπιστώνεις στον κατάλληλο χρόνο, όταν έχεις όλα τα δεδομένα στα χέρια σου, τι δημοσιονομική πολιτική μπορείς να εφαρμόσεις. Ή όταν έχεις λοιπόν πάρει και ένα 28% στις ευρωεκλογές. Θα σκέφτεσαι και όλα αλλιώς, βέβαια, κύριε Υπουργέ. Καλά, τώρα μετεκλογικά πιστεύετε ότι έχει κάποια στρατηγική το θέμα. Φυσικά και πιστεύω. Μετεκλογικά. Δεν λέτε ότι πήρατε το μήνυμα, ότι έχετε αδικήσει κάποιες κατηγορίες πολιτών. Αυτό αφορά άλλα θέματα. Αυτό είναι διόρθωση. Αυτό αφορά άλλα θέματα. Εγώ ξέρω ότι 11 μέρες μετά τις εκλογές πήραμε στα χέρια μας τα στοιχεία τα οποία αφορούν τα πλεονάζοντα κέρδη των εταιριών διήλυσης. Πόσα ήταν αυτά, ήταν σε αντίστοιχα επίπεδα με το 22. Άρα λοιπόν επανήλθε το ίδιο μέτρο που εφαρμόσαμε και το 22. Δεν είναι ότι δεν είχε γίνει πέρσι και έγινε φέτος. Δεν είναι μια αλλαγή στάσης από πέρσι μέχρι φέτος. Βέβαια, Μαρία μου. Τα είχατε δώσει σε επιδόματα, ναι, τα χρήματα. Ήταν το market pass κλπ. Σε μια σειρά από μέτρα ενίσχυσης. Τα οποία, βέβαια, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, τα είχατε κόψει γιατί μας λέγατε τέλος τα επιδόματα. Τώρα επιστρέφει επιδόματα. Βέβαια, Μαρία μου, όχι. Τα μπερδεύετε λίγο, κύριε Ανθρωπούλου. Τα μπερδεύετε. Δεν είναι έτσι. Ξεφερνάμε κάτι που είπε ο Υπουργός. Είπατε ότι μετεκλογικά 11 μέρες μετά τις εκλογές αυτό μπορεί να είναι λόγω του αποτελέσματος που πήραμε. Λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, όταν και εμείς από εδώ πιέσαμε για να πάρουν αυτό το επίδομα το Πάσχα, μας λέγανε ότι εμείς δεν θα ανατρέψουμε, η κυβέρνηση, δεν θα ανατρέψουμε τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας για να κάνουμε ένα μέτρο το οποίο θα είναι προεκλογικό. Γι' αυτό και πονηρευτήκαμε εμείς και λέμε ρε συμπάς και προετοιμάζονται για εκλογές αυτοί. Μπορούμε να μην τα κρίνουμε όλα με βάση το χρονισμό και με βάση τις υστερόβουλες πρακτικές που εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν. Όχι, δεν πιστεύουμε. Εδώ πήραμε κάποια στοιχεία, κύριε Παπαδάκη, να το πω σοβαρά. Δεν πιστεύουμε. Πήραμε κάποια στοιχεία. Για να πάρουμε απαντήσεις. Ωραία. Η απάντηση λοιπόν είναι καθαρή. Πήραμε κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν πλεονάζοντα κέρδη. Πρέπει αυτά τα πλεονάζοντα κέρδη να επιστρέψουν στην κοινωνία. Ναι, πρέπει. Αυτά είναι 300 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν. Θα μπουν σε έναν κουμπαρά για μέτρα ενίσχυση των αδυνάμων. Δεν θα επιστρέψει το market pass, επειδή το αναφέρατε. Θα γίνουν άλλα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από το οικονομικό επιτελείο. Αλλά δεν είμαστε της λογικής ότι αυτό πρέπει να το κάνεις ακριβώς πριν τις εκλογές ή πρέπει να το συνδέσεις με μια άλλη εκλογική διαδικασία, να πάμε σε προώρες, οτιδήποτε άλλο. Όποτε υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο και η προτεραιότητά μας είναι η εξής: να μειωθούν οι εισφορές που πληρώνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό αυξάνει με το ίδιο μεικτό κόστος, αυξάνει το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων. Εσείς διαφωνείτε να. Εμείς φωνάζαμε να φορολογηθούν. Και να δοθούν χρήματα στους συνταξιούχους. Στα τέλη Φλεβάρι είχε γίνει μια συζήτηση στην Βουλή. Ο Σωκράτης ο Φάμελος ζήτησε από τον κύριο Θεοχάρη να μας πει πόσα είναι τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Είπε ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη για την χρονιά του 2023, συνεπώς δεν τίθεται θέμα φορολόγησης. Η κυβέρνηση επιλέγει να τα φορολογήσει βεβαίως υπό το βάρος του εκλογικού αποτελέσματος, είναι απολύτως σαφές νομίζω, και πάει στον χαμηλότερο συντελεστή που προβλέπει σχετική οδηγία. Κάνει αυτή την επιλογή δε σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει περιθώριο δημοσιονομικών παρεμβάσεων. Ο στόχος για το πλεώνασμα στο πεντάμινο με βάση τον προϋπολογισμό ήταν 800 εκατομμύρια. Πόσο έχει βγει, κύριε Παπαδάκη? 3,1 δις.
2,3 δις παραπάνω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με όλα τα άλλα σταθερά, χωρίς να αγγίξουμε τίποτα, χωρίς να αρχίσουμε εγώ με τον κύριο Κυρανάκη να αντιμαχούμε και να διαφωνούμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής, για τις αποδείξεις, για οτιδήποτε άλλο, μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις όπως να σταματήσει η τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών που θα έρθουν στα ταμεία του κράτους. Αυτό να γίνει τώρα. Λέω, έτσι κι αλλιώς φέραμε τροπολογία στη Βουλή η οποία απερίφθη και λέω έχουμε δύο γεγονότα. Επειδή ετοιμάζει κάποιες διορθώσεις η κυβέρνηση. Λέω έχουμε δύο γεγονότα δημοσιονομικά. Πρώτον, η παραδοχή της κυβέρνησης ότι υπάρχουν υπερκέρδη, μπορεί να πάει τη φορολόγηση μέχρι το 90%, αν μαζεύεις 300 εκατομμύρια στο 33% θα μαζεύεις γύρω στα 800, έτσι και ανεβάσεις πάρα πολύ το συντελεστή στο όριο του επιτρεπόμενου. Και δεύτερον, έχουμε τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι περισσεύουν 2,3 δις στο πεντάμινο τώρα. Δείχνει ο προϋπολογισμός ότι υπεραποδίδει. Θα την αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα ή ναι, θα επιμείνουμε? Ναι, θα την αξιοποιήσουμε. Καταργήστε το χαράτσι των ελεύθερων επαγγελματιών. Ότι εδώ υπεραποδίδουν τα έσοδα σημαίνει τι? Ότι πάει καλά η οικονομία και παρότι έχουμε μειωμένους φόρους σχέση με το 19, περισσότεροι άνθρωποι και περισσότερες επιχειρήσεις πληρώνουν με μειωμένους συντελεστές περισσότερα φορολογικά. Αυτό τι σημαίνει? Δεν είναι έτσι. Είναι η ακρίβεια και το ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται επί της τιμής η οποία φουσκώνει. Δεν αυτό μαζεύει. Είναι κυρίως αυτό που δίνεται από τα προβλήματα. Όταν έχει αυξηθεί το εισόδημα και ο φόρος εισοδήματος έχει σαν συντελεστής μειωθεί, αλλά υπεραποδίδει όπως σωστά λέτε, αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δουλειά. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν υψηλότερο εισόδημα. Γι' αυτό και είναι στρατηγική μας να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τους μισθούς. Το μεγάλο φορολογικό επεισόδιο, κύριε Κυρανάκη, δευτερόλεπτα. Αμφισβητεί κανείς ότι έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός κατά 28% τα τελευταία χρόνια? Φτάνει. Όχι, δεν φτάνει, θα αυξηθεί παραπάνω. Αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχουν τομείς αυτή τη στιγμή, όπως η πληροφορική, όπως η ναυτιλία, η οποία στα νέα παιδιά που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας. Δεν κοιτάτε όλη την εικόνα όμως. Μας λέτε το συν 28, δεν κοιτάτε ότι από αυτό το 28 και το 28 φεύγει στο σούπερ μάρκετ. Δεν προκύπτει αυτό, κύριε. Αυτό προκύπτει. Αυτό είναι το 8% μισθό. Μην πέφτετε όλοι μαζί πάνω μου. Αφήστε με να το πω καθαρά. Το στοιχείο είναι το εξής. Ο κατώτατος και ο μέσος μισθός έχουν αυξηθεί κατά 25% και 28% αντίστοιχα. Mm-hmm. Αντίστροφα μάλλον, 28% ένας, 25% άλλος. Και από αυτό τι φεύγει? Και ο πληθωρισμός αθρηστικά τα τελευταία χρόνια είναι 16%. Στα τρόφιμα είναι πάνω από 30%. Άρα λοιπόν, ναι, ο πληθωρισμός αφορά τη συνολική οικονομία όμως. Τα τρόφιμα όμως αφορούν κυρίως τα φτωχότερα ανθρώπινα. Δεν αγοράζει μόνο τρόφιμα. Άρα λοιπόν, πληθωρισμός 16%. Αύξηση εισοδήματος και μισθών 28%. Κύριε Παπά, για μας τι έχει σημασία? Για μας τι έχει σημασία? Έχετε δίκιο, υπάρχει. Για μας τι έχει σημασία? Ξέρετε ποια είναι? Ότι πάμε όλοι σούπερ μάρκετ. Να και εγώ πάω φυσικά. Έχει αυξηθεί το σούπερ μάρκετ φυσικά. Και αυτή η αύξηση, όταν πας στο σούπερ μάρκετ, εξανεμίζεται, κύριε Κυρανάκη. Σε χρόνο μηδέν. Έχει πέσει ο πραγματικός μισθός. Θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λέτε, εξανεμίζετε μόνο το σούπερ μάρκετ. Εμείς αναγνωρίζουμε το θέμα από σούπερ μάρκετ. Παίρνουμε μέτρα για το σούπερ μάρκετ, επιβάλλουμε πρόστιμα για το σούπερ μάρκετ, θα γίνουν κι άλλα. Τελειώνω με μια φράση. Για μας έχει τεράστια σημασία τα νέα παιδιά που μας ακούν να ξέρουν σε ποιους κλάδους να απευθυνθούν για την αγορά εργασίας. Σήμερα η πληροφορική στην Ελλάδα πληρώνει καλά. Σήμερα η ναυτιλία και η παραναυτιλία στην Ελλάδα πληρώνει πάρα πολύ καλά. Να ακούσουμε λοιπόν τα προγράμματα που βγάζει η ΔΥΠΑ, να ακούσουμε τα προγράμματα που βγάζει το Υπουργείο Εργασίας, για το ποιοι κλάδοι μπορούν να δώσουν καλούς μισθούς στη νέα γενιά βάζοντας στην αγορά εργασίας. Έχετε και εσείς καθήκον να κάνετε ενημέρωση στα νέα παιδιά τα οποία λένε τι να βάλω στο μηχανογραφικό μου, πού να ψάξω να βρω δουλειά. Τι είδους reskilling προγράμματα να πάω να ψάξω για να βρω δουλειά, αυτό για να μπορέσουμε να τους βάλουμε σε μια εργασία με καλούς μισθούς, με την αξία τους. Κύριε Παπανάφη, και σε εσάς για αυτό που είπατε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και να πω, επειδή ήθελα να με δείξω με τον κύριο Παπά, από κάτι καλό, να ακουστεί. Εμείς σαν Υπουργείο τρέχουμε ένα πολύ μεγάλο έργο κατασκευής μικροδορυφόρων ελληνικής κυριότητας. Εκεί έχουμε υποχρεώσει μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες να κάνουν επιστροφή χρημάτων 30%, πολλά εκατομμύρια ευρώ, στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει προσλήψεις με ψηλούς μισθούς για Έλληνες μηχανικούς. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε και έγινε μεγάλη προσπάθεια και επί Νίκου Παπά. Εγώ θέλω να το αναγνωρίσω. Συνεχίστηκε επί Κυριάκου Πιερακάκη. Συμβασιοποιείται τώρα. Άρα λοιπόν, εκεί υπάρχουν μηχανικοί οι οποίοι στην Ελλάδα θα βγάζουν πολύ καλά χρήματα. Έχω την εντύπωση ότι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση στοχευμένα
επιλέγει να στηρίξει κάποιους χώρους. Εγώ δέχομαι και το έχουμε πει πολλές φορές εδώ ότι ο τρόπος φορολόγησης οριζόντιος των ελευθέρων επαγγελματιών είναι λάθος. Όμως ότι φοροδιαφεύγει ένας μεγάλος αριθμός ελευθέρων επαγγελματιών είναι γεγονός. Θα πω και κάτι το οποίο είναι σκληρό. Να κόψουν το λαιμό τους, να βρουν ποιος φοροδιαφεύγει και όχι οριζόντια να εφαρμόζουν τα μέτρα. Γιατί ξέρετε κάτι, μισθωτός και συνταξιούχος δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν και είναι αυτοί που πληρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό φόρων στην Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτον, για αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης, θα αναγνωρίσουμε ως πάρα πολύ σοβαρό και θετικό να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων και το παρακολουθούμε και εμείς από τη θέση της επισπεύτουσας αντιπολίτευσης, αν θέλετε, κύριε Κυρανάκη. Θα είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα. Στον τομέα όμως, στον κλάδο των μηχανικών, επειδή ήμουν και τομέαρχης υποδομών στο κόμμα μου πριν από λίγο διάστημα, το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να βρουν μηχανικούς επειδή δεν πληρώνονται αρκετά. Επειδή οι μηχανικοί μας μπορούν να βρουν δουλειές στο εξωτερικό με πολύ καλύτερη. Τώρα για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Τα αντικειμενικά κριτήρια, δεν υπάρχει καμία απολύτως εγγύηση ότι θα μειώσουν τη φοροδιαφυγή. Ο Παπαδάκης, ο οποίος είναι πάνω από το τεκμήριο, θα δηλώσει το τεκμήριο και θα έχει το κεφάλι του ήσυχο. Είναι στα όρια της παλιάς αυτοπεραίωσης αυτό το μέτρο. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε περιβάλλον που υπάρχει η δημοσιονομική δυνατότητα. Αλλά από την άλλη, βεβαίως υπάρχουν τρόποι, έχουμε καταθέσει δέσμοι προτάσεων. Λέω. Είναι αέναη αυτή η συζήτηση, αν θέλετε. Μπορούμε να βρούμε στοχευμένα αυτόν που φοροδιαφεύγει. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να βγάλουμε το χαράτσι, να αυξήσουμε τους ελέγχους και να διευρύνουμε τη χρήση ηλεκτρονικού χρήματος. Έσοδα-έξοδα. Βεβαίως, έσοδα-έξοδα. Για όλους, αδιακρίτως. Πάμε όμως τώρα να βάλουμε. Το πόσο ρηγμένοι είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για τους οποίους δεν μπορεί να βγάλουμε. Ένα φρένο όμως στην καταστροφή η οποία πάει να επέλθει με αυτό το οριζόντιο χαράτσι. Υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα, αλλά απ' την άλλη υπάρχει επιμονή. Έχει έρθει ώρα Πασόκ. Ώρα Πασόκ. Κύριε Κατρίνη, δεν μπορούμε να μην πούμε ώρα Πασόκ, γιατί λίγο καθυστερημένα εμφανίζεται ο κύριος Κατρίνης, Μαρία μου. Καλημέρα. Έχω δικαιολογία μου. Εκτός αν το κάνατε για να δημιουργήσετε. Έχετε καλή δικαιολογία. Έχω καλή δικαιολογία, γιατί χτες μείναμε μέχρι τη 12η βραδινή στη Βουλή. Ξέρει ο κύριος Παπάς. Και μάλιστα είχαμε και μια ψυμαχία με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία κατά την άποψή μου κάκιστα απείλησε τους βουλευτές ότι αν ψηφίσουν μια τροπολογία, η οποία όντως ήταν λάθος και την καταψηφίσαμε για τη Λάρκο, θα ασκηθούν ποινικές δίωξεις. Και της υπενθύμησα ότι οι εποχές που μπαίναμε στη Βουλή και κάποιοι απειλούσαν τους βουλευτές ότι αν ψηφίσουν θα έχουν ποινικές κυρώσεις και θα ασκηθούν διώξεις, ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Μάλιστα. Και είχαμε αυτή την αψημαχία και κράτησε μέχρι το 12η βραδινή. Λοιπόν, τώρα ακούστε και αυτό είναι καλή δικαιολογία. Και εμείς στη Βουλή ήμασταν. Θα πάμε λίγο στο πολιτικό σκέλος να το ξεκινήσουμε και θα το συνεχίσουμε και στην πορεία. Κύριε Παπά, άκουσα χθες μέχρι να χαρακτηρίζεστε, επειδή εσείς ήταν εκείνος που κάνατε για αυτήν την περίφημη πρόταση περί κοινού ψηφοδελτίου για την επόμενη μέρα στην κεντροαριστερά και το καθεξής, αριστερή υποσυγχώνευση. Αισθάνεστε έτσι. Το κουκουέ, ο κύριος Κουτσούμπα. Α, μάλιστα. Έχετε μαζευτεί λίγο. Μάλλον δεν τον αφορά. Δεν τον αφορά τον κύριο Κουτσούμπα. Ο κύριος Κουτσούμπας ηγείται ενός κόμματος το οποίο δεν ασχολείται με το μείζον ζήτημα της πολιτικής αλλαγής. Είναι μια πολιτική επιλογή και κρίνεται. Ας αφήσει όσους ασχολούνται με αυτό το ζήτημα να δούνε πώς μπορεί να γίνει. Εσείς τώρα στο τραπέζι, που από ό,τι καταλαβαίνω είστε και σε απόλυτη συνεννόηση για αυτή και με τον πρόεδρό σας, τον κύριο Κασελάκη. Δεν συνηθίζω τα αντάρτικα, δεν ξέρω. Ναι, καλά, δεν ξέρω. Γνωρίζετε τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, πρέπει να πάρετε πίσω την πρότασή σας, γιατί στη δημοσκόπηση βγαίνει μπροστά ο Τσίπρας. Επικεφαλής της GPO. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος θα μπορούσε να ήταν εκείνος ο οποίος θα τεθεί επικεφαλής μιας κεντροαριστερής. Την είδατε την GPO. Να τη δείξουμε τώρα, όχι, δεν την έχει δει. Είναι πρώτος ο κύριος Τσίπρας, κοιτάξτε, να είτε και έπεται ο κύριος Τσίπρας. 10-10 Κασελάκης Ανδρουλάκης και πρώτος ο κανένας με 29%. Παλά ψηλά ο Τσίπρας. Δεν είναι κατά μείζωνα λόγο ζήτημα προσώπων, είναι κατά μείζωνα λόγο ζήτημα διαδικασιών. Κάνετε μεγάλο λάθος, κύριε Παπά μου. Εντάξει. Όταν... Μπορεί να κάνω λάθος. Να κάνω λάθος, αλλά μεγάλο, εδώ πέρα... Γιατί το πρόσωπο είναι αυτό το οποίο θα σας σύμφωνη. Φέρει την επιτυχία. Σύμφωνοι, αλλά το πιο γιατί πρόσωπο... Γιατί τι γίνεται στο Πασόκ. Αλλά το πιο πρόσωπο θα ηγηθεί μία... Στον Ανδρουλάκη τα ρίχνουν για την αποτυχία. Θέλετε να πω τίποτα εγώ ή θέλετε να... Πείτε, να πείτε, να τα συσχετίσουμε. Είμαι διαθέσιμος. Να εξηγήσω τουλάχιστον από που έρχονται τα πειρά. Λέω ότι αυτή τη στιγμή, εγώ το έχω συναντήσει και στις περιοδίες που κάναμε προεκλογικά, υπάρχει ένα μείζον ζητούμενο από όλο τον προοδευτικό κόσμο. Και υπάρχει και στο δικό μας το εκλογικό ακροατήριο και σε ανθρώπους που κάνουν άλλες επιλογές. Και το μείζον ζητούμενο είναι η απομάκρυνση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και μια στροφή προοδευτική για τη χώρα συνολικά.
Προσέξτε λίγο. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Τα χρονικά περιθώρια επίσης, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι απεριόριστα. Στη Γαλλία υπήρχε ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα για την κυβερνόσα παράταξη του κ. Μακρόν, ο οποίος αναγκάστηκε να προκαλέσει βουλευτικές εκλογές. Λέτε. Σε 4 μέρες μέσα, οι ηγεσίες των σοσιαλιστών, των κομμουνιστών, των πρασίνων και του κόμματος των Μελανσών κατέληξαν σε κοινό πρόγραμμα 25 σελίδων και υποψήφιους βουλευτές. Ωραία, μπορείς να το κάνετε λίγο λιανά. Θα υπάρχει δηλαδή κόμμα Πασόκ, θα υπάρχει κόμμα ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρχει και μία ομπρέλα που θα ενώνει αυτά τα δύο κόμματα. Γιατί μας το λέτε διότι το οποίο. Ήμουνα πάρα πολύ σαφής. Δεν με συγκινούν καθόλου οι απόψεις που μιλούν για αυτοδιάλυση κομμάτων. Λοιπόν, εργάζονται να σταθείτε την όρεξή σα για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Κοινόψηφο δέλτιο. Και που σα αφορά. Και σα αφορά πολύ περισσότερο. Να πούμε όλου τα κέρδη γι' αυτό πάντα πριν που περίμενα ιστορικά και τα άκουγα για την οικονομία, την ακρίβεια. Τα οποία για και όλα σημαντικά. Θα πείτε. Μην έχετε παράπονο. Θα περίμενα βέβαια. Το μόνο πράγμα το οποίο δεν μπορείτε να κάνετε είναι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό το μεγάλο το δικό μα. Έστω και αν θα θέλατε να αποκλείσετε. Συγγνώμη τώρα, μου ήρθε ένα μήνυμα, δηλαδή ένα κοινάλ οραματίζεστε. Όχι Πασόκ κοινάλ. Θα μας τα πείτε μετά. Πάμε στον κύριο Κατρίνη τώρα που ήρθε και στη συνέχεια της κουβέντας. Δεν θα πείτε ό,τι θέλετε όμως. Να σας πω κύριε Κατρίνη. Απαγορεύεται κύριε Κατρίνη, να πούμε ότι θέλουν. Κοιτάξτε με λίγο. Θέλουν. Εδώ στα μάτια μας κάτω. Κύριε Κατρίνη, θέλουν. Θα κάνετε το βήμα, τι θα γίνει. Ο κύριος Παπάς όλο και πιο κοντά έρχεται και απομακρύνεται από τον Κυρανάκη. Αυτό λογικό. Αλλά σας έρχεται. Κοιτάξτε, αλήθεια είναι ότι και στη Βουλή με την πρόταση της Πιστίας. Το Πασόκ ήρθε κοντά με τα υπόλοιπα κόμματα του δημοκρατικού λεγόμενου, του εξπροοδευτικού, για να μην προσβληθεί ο κύριος Κερανάκης, ότι δεν εννοούμε ότι είναι η δημοκρατική δύναμη, η Νέα Δημοκρατία. Ήρθαμε λοιπόν κοντά και δείξαμε ότι μια αντιπολίτευση που συγκλίνει και ενώνει δυνάμεις μπορεί να φέρει αποτελέσματα και χτυπήματα σε μια κυβέρνηση η οποία βεβαίως ο μεγαλύτερος αντίπαλος της, να είμαστε ειλικρινείς, είναι η κοινωνική αντιπολίτευση που υπάρχει και εκφράστηκε στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Αυτή λοιπόν η κοινωνική αντιπολίτευση. Με την αποτυχία εκφράστηκε. Έστειλε δύο μηνύματα. Πρώτον, ότι δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Αποδοκιμάζουμε εξού και η απώλεια 12,5 μονάδων και σχεδόν 1 εκατομμύριο ψήφων. Και δεύτερον, ότι θέλουμε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Εσείς πήρατε ψήφο εμπιστοσύνης. Και να σας πω αυτό. Και θέλουμε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δηλαδή, θέλουμε σχήμα το οποίο μας απαλλάσει από την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Γιατί δεν είναι μόνο η αποδοκιμασία, η αποχή. Σε αυτό λοιπόν το Πασόκ. Είχε δεσμευτεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλα τα στελέχη του Πασόκ πριν τις εκλογές, θα αναλάβει πρωτοβουλίες προγραμματικής συζήτησης και σύγκλισης, ώστε να δούμε πώς αυτό το πράγμα άλμα, κύριε... μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Προσέξτε, όχι που θέλει το Πασόκ ή μπορεί να θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Αριστερά ή άλλα κόμματα. Επαναλαμβάνω, σε αυτό που θέλει η κοινωνική αντιπολίτευση, η οποία αυτή τη στιγμή την τρέμει η κυβέρνηση. Θέλει πολιτική έκφραση. Και θέλει πρόταση διακυβέρνησης. Και δεν μπορούμε να μην ακούσουμε το μήνυμα. Έχουμε κάνει ένα άλμα. Μιλάμε για την προοπτική της συνένωσης των δυνάμεων της κεντροαριστεράς, τη στιγμή που εσείς έχετε πρόβλημα να ενώσετε τις δυνάμεις σας στο εσωτερικό του κόμματός σας, για να δείτε, θα μείνει ο Ανδρουλάκης, θα είναι ο Χάρης Δούκας, θα είναι ο Γερουλάνος. Έχετε 5-6 υποψήφιους. Και προχτές στην κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού γραφείου. Είσαστε 70 άτομα και 6 μόνο υπερασπίστηκαν τον Ανδρουλάκη. Τώρα, τι προοπτική να υπάρχει συνεργασίας όταν δεν έχετε λύσει τα εσωτερικά σας. Θα σας πω κάτι, Παδάκη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα ζωντανό και εμείς θέλουμε να έχουμε διάλογο και έντονο και διαφωνίες και κριτική, γιατί αυτό μας δίνει δύναμη, γιατί εμείς έχουμε την εσωτερική δημοκρατία. Την εσωτερική δημοκρατία δεν τη λέμε στα λόγια, την έχουμε κάνει πράξη. Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα. Πρέπει να κάνετε εκλογές εσωτερικά. Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο έρχεται ο αρχηγός, μιλάει και από κάτω τα στελέχη, είτε είναι βουλευτές, είτε πολιτικό συμβούλιο, χειροκροτούν γιατί δεν μπορούν να πούν την άποψή τους. Άλλο κάνουμε διάλογο και ασκούμε κριτική και στον πρόσωπο του Προέδρου και άλλο τον χαρακτηρίζουμε Κιμ Γιονγκ Ουν. Εσείς αυτό το λέτε δημιουργικό διάλογο δηλαδή. Σε ένα διάλογο πάντα υπάρχουν και πιο ακραίες συμπεριφορές και λεκτικά. Όμως δεν χαρακτηρίζει αυτό τη συνεδρίαση. Χρειάζονται εκλογές. Δεν χαρακτηρίζει αυτό τη συνεδρίαση την 8ωρη που έγινε προχτές, που ήταν έντονη και φορτισμένη. Όμως έβγαλε μια γωνιά. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι πρέπει να πάμε συντεταγμένα σε μια πολιτική αποτίμηση. Αυτό θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή. Και βέβαια μετά υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω ποια θα είναι η εισήγηση και η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Όμως θα υπάρχει ένας οδικός χάρτης για το επόμενο διάστημα.
Δεν μπορεί, κύριε Αγουρίδη. Ω πρόσωπο, ω βουλευτή. Εγώ νομίζω, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο Πασόκ, ότι θα πρέπει το Πασόκ να κάνει συντεταγμένα και με πολιτικού όρου μια αποτίμηση. Για ποιο λόγο ο στόχο που είχαμε, το ισχυρό διψήφιο και σημαντική αύξηση των ποσοστών, σας δεν έγινε πραγματικότητα. Και το δεύτερο, πώς κινούμαστε από εδώ και πέρα, πώς κινούμαστε. Για να μπορέσουμε να εκφράσουμε αυτό που θέλει ο κόσμος. Σας το ρωτάμε γιατί πολλοί λένε ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο Νίκο Αυγουλή. Και ο Κωνσταντινόπουλος. Τώρα αυτό δεν υπάρχει πια και δεν προκύπτει. Ότι έχετε περάσει στην αντίπερα όχθη. Γι' αυτό ρωτάμε λοιπόν. Εσείς θεωρείτε ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν ένας καλός πρόεδρος ή πρέπει να αλλάξει? Κοιτάξτε, είναι πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Ότι θέματα που αφορούν τη φυσιογνωμία και τα όργανα του κινήματος δεν θα τα βγω σε δημόσια συζήτηση. Γιατί? Γιατί αυτή η εσωστρέφεια. Βγήκαν και οι κύριε Κατρίνη. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο όμως. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είσαστε όλοι. Αυτή η εσωστρέφεια. Μα δεν μπορώ να μιλήσω. Έχετε δίκιο. Μπορώ να μιλήσω. Να σας πω κάτι. Απλό. Πρέπει να απαντήσω τελικά. Πότε εκτιμάτε ότι θα πάτε σε εκλογές? Κοιτάξτε. Την εκτίμησή σας. Να πω λίγο αυτό που θέλω, γιατί ξέρετε, είναι τα ερωτήματα δίκη βομβαρδισμού. Να απαντήσετε, ελάτε. Να απαντήσω σε εσάς. Ελάτε, κύριε Στασοπούλου. Στην κυρία Στασοπούλου και μετά σε μένα. Στην κυρία Στασοπούλου και μετά. Αλλά θα το απαντήσετε. Εδώ λοιπόν, δεν πρέπει αυτή η εσωστρέφεια, η οποία κάνει κακό στη βάση της παράταξης, να πληγώσει την παράταξη και κυρίως την προοπτική του Πασόκ να κάνει αυτό για το οποίο θέλει ο κόσμος να είναι. Δηλαδή μια ηγετική δύναμη στο χώρο της προοδευτικής παράταξης που θα μπορέσει να ενώσει δυνάμεις και να οδηγήσει, σε νίκη στις εκλογές. Κοιτάξτε, η δημόσια συζήτηση είναι ανοιχτή. Ο καθένας κρίνεται για τις τοποθετήσεις του. Όμως, προκαλεί εσωστρέφεια, όμως αυτό θα οδηγήσει μέσα από τη συζήτηση την άλλη Κυριακή και τις αποφάσεις πλέον σε ξεκάθαρο οδικό χάρτη και ξεκάθαρες λύσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μιλάτε για νίκη στις εκλογές, γιατί αυτό είπατε μόλις τώρα, όταν ο κόσμος σας κατέταξε ως τρίτο κόμμα και χάσατε το στόχο του δεύτερου κόμματος που εσείς οι ίδιοι και ο πρόεδρος σας είχατε θέσει? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, κύριε Αγουρίδη. Χωρίς συνεργασίες εννοώ. Κοιτάξτε, θα πάτε μόνοι σας? Θα σας πω κάτι. Ναι. Χωρίς αυτό να χαρακτηρίζεται νίκη, το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα το οποίο άσκησε κυβέρνηση στη χώρα. Το οποίο δεν είχε όχι μόνο μείωση ποσοστών, αλλά έχει έστω και μια μικρή αύξηση του ποσοστού. Δεν θα σας βασανίσουμε. Άρα εμείς αυτό το αξιολογούμε και λέμε τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Σε αυτό λοιπόν αρχίζει η δημόσια συζήτηση με τις όποιες εκφράσεις και εκφάνσεις. Αυτό προχτές τα όργανα ήταν έντονο, ναι, ήταν έντονο. Όμως εμείς δεν φοβόμαστε, κύριε Παπαδάκη, κύριε Στασπούλο, κύριε Αγουρίδη, κύριε Αμπέσκα, να μιλάμε ανοιχτά και με ακραίες εκφράσεις, πολλές φορές που υπερβαίνουν τα όρια του πολιτικού savoir vivre. Και εδώ εγώ θέλω να πω και να εξάρω, θα το πω, το Χάρη τον Καστανίδη, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει διαφοροποιηθεί. Νόμιζα το Χάρη Δούκα θα από την ηγεσία του Πασόκ, ο οποίος στη συνεδρία του οργάνου όχι μόνο δεν μπήκε σε προσωπική επίθεση, αντέγκληση, αλλά έβαλε τον οδικό άξονα για τη μεγάλη παράταξη. Εγώ οφείλω να το πω αυτό. Πάμε στα άλλα θέματα. Να ξεκινήσουμε από εσάς και θα το λέμε στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι ξέρετε κάτι, μην τρίβετε τα χέρια σας για αυτό που συμβαίνει στον χώρο. Δεν αφορά την κοινωνία όλο αυτό. Αυτό είναι μια εσωστρέφεια. Φαίνεται ότι την αφορά. Ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί ξέρετε, το άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων, των δύο κομμάτων, είναι κοντά στο ποσοστό που πήρατε στις εκλογές. Και με την αριστερά παραπάνω. Την οποία ούτε θέλει να βλέπει ο κύριος Παπάς. Όσο υπάρχει εσωστρέφεια στα άλλα κόμματα, εμάς η δουλειά μας είναι να προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουν τεράστια σημασία, δυστυχώς λόγω της επικαιρότητας, και τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες σε συνδυασμό με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. Δεν μιλάμε αρκετά για το ακαταδίωκτο των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι πλέον έχουν βρει το πάτημα στον νόμο για να μπορούν να παίρνουν την αστυνομία και να λένε εδώ είχαμε μια κακοποίηση. Λέμε, έχουμε το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών. Αλλά βλέπω στο φρέσκο που ανακοίνωσε ο κύριος Φλωρίδης, που είναι σημαντικό, ας πούμε, σε ό,τι αφορά την επιβολή προσωρινής κράτησης για τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, βλέπω πάρα πολλές αντιδράσεις από τον ποινικό κόσμο. Από το νομικό κόσμο. Και εγώ τους βλέπω, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, το εξηγώ, διότι και εγώ από εκεί προέρχομαι. Και θέλω να πω με όλο το σεβασμό στους συναδέλφους μου, νομικούς και δικηγόρους. Ακούμε φοβερά πράγματα, κύριε Κυρανάκη. Οι οποίοι έχουν μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων, λόγω επαγγέλματος, και είναι σεβαστό, ότι η δικαιοσύνη πρέπει να πάρει πολλά μέτρα
επανοικοδόμησης εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Έχει διαταραχθεί η σχέση εμπιστοσύνης. Σε όλες τις μετρήσεις το βλέπουμε. Και για τη δικαιοσύνη και για την αστυνομία και για άλλους θεσμούς που παραδοσιακά ήταν ψηλά στην εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Άρα λοιπόν, όταν αυστηροποιείται μία ποινή, όταν δίνεται μία δυνατότητα στον επαγγελματία υγείας να καταγγείλει και πρέπει κάθε γιατρός, κάθε νοσηλευτής που είναι σε ένα νοσοκομείο να πάρει το μήνυμα από εμάς ότι όταν θα δεις κάτι, μίλα για να προστατεύσει μία γυναίκα. Και να πάρει το μήνυμα κάθε άντρας οποιασδήποτε ηλικίας, μικρής, μεσαίας, μεγάλης, ότι είναι, δεν σηκώνουμε χέρι κανείς, σε γυναίκα. Θα... Και ότι πλέον, κύριε Παπαδάκη, μπαίνει φυλακή. Μάλιστα, με νόμο κανένας... της Νέας Δημοκρατίας, τα πλημελήματα, τα βαριά και τα κακουργήματα έχουν υποχρεωτική προφυλάκηση. Αυτό είναι ένα μέτρο γενναίο, το οποίο ο νομικός κόσμος, έχετε δίκιο που το λέτε, αντιδρούσε και αντιδρά. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια σχέση στενής εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και των δικαστικών λειτουργών. Βέβαια, θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι στον Άριο Πάγο. Είναι και ο τομέας της πρόληψης, γιατί τι να το κάνω εγώ εάν έχουμε 5.300 μέσα στο πρώτο εξάμηνο περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και τους λέμε ότι ξέρετε κάτι, και οι 5.300 θα πάτε φυλακή. Δεν είναι πρόληψη είναι το panic button που δίνουμε 20 την ημέρα. Να μειωθεί ο αριθμός αυτός. Δεν είναι πρόληψη το panic button που παίρνει κάθε μόνο γυναίκα. Μόνο 73 περιπτώσεις προχτές. Προχτές, 73 περιπτώσεις. Κύριε Παπαδάκη, δεν είναι πρόληψη το panic button που έχει κάθε γυναίκα δυνατότητα και το ξέρει πλέον. Είναι, κανένας και έχουμε αιτήσεις 20 την ημέρα. Κανένας δεν διαφωνεί ότι είναι, αλλά... Λοιπόν, να λάβουν όλοι το μήνυμα ότι με αυτά δεν παίζουμε. Για να μην νομίζει και ο κόσμος ότι ξεχνάμε. Έχουν γίνει τώρα βήματα. Πριν από μερικές εβδομάδες δολοφονήθηκε η Κυριακή έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Πολύ σωστά. Αλίμονο αν αυτή η υπόθεση δεν μας έκανε να τρέξουμε όσο περισσότερο πολύ γίνεται. Πολύ σωστά. Αργήσαμε. Και εμένα που με ακούτε πάντα αργήσαμε. Όλα αυτά τα χρόνια να υπερασπίζουμε την αστυνομία και τον αστυνομικό. Σε αυτή την περίπτωση παραδεχθήκαμε όλοι και εγώ προσωπικά ότι έγιναν τερατώδη λάθη. Μάλιστα. Και είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και το ξέρουν όλοι οι συναδελφοί του αστυνομικοί από εδώ και πέρα ότι πρέπει να έχουν άλλη συμπεριφορά. Να πάμε και στους υπόλοιπους για να μην παραπονεθούν στο τέλος. Θέλετε κάτι να πείτε πάνω στο επίκαιρο γεγονός με την υπόθεση Λύτρα, όπου δεν μας αφορά την πληρότητα. Έχουμε πάρα πολλά βήματα να κάνουμε και σαν κοινωνία, κατά τη γνώμη μου, αλλά η πολιτεία πρέπει να κατοχυρώσει νομικά τον όρο γυναικοκτονία. Διότι είναι εγκλήματα τα οποία γίνονται λόγω φύλου. Θα φέρει αποτέλεσμα, αν χαρακτηριστεί γυναικοκτονία. Βεβαίως και θα φέρει, δεν θα αναγνωρίζονται ελαφρυντικά, δεν θα μπορεί να. Γιατί ξέρετε, εκεί που συμφωνείτε. Είναι στον όρο γυναικοκτονία λοιπόν, και όχι στον ιδιαίτερο τρόπο αντιμετώπιση των ποινικών. Μα είναι ειδικού τύπου έγκλημα. Έχει εκεί είναι η διαφωνία σα. Μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενη. Με αυτά που προωθεί τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνη, συμφωνείτε. Θα δούμε αν να πω μόνο αυτό. Η δολοφονία γυναίκα εντό οικογενειακού ή συντροφικού περιβάλλοντο τιμωρείται με τη maximum ποινή των ισοβίων. Αυστηρότερη ποινή από ό,τι επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αυτό το έγκλημα το οποίο περιγράφει με έναν κοινωνικό όρο ο κύριος Παπάς σήμερα τιμωρείται αυστηρότητα από επιδικών του ημερών. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε και για αυτά που συζητούσαμε με τον κύριο Κατρίνη. Όχι, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο στις εσωτερικές εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ. Εμείς, το ένα να κουμπώνει με το άλλο. Αυτό λοιπόν, εμείς θα παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις μόνο υπό το πρίσμα της προσδοκίας της δημιουργίας των όρων για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Από εκεί και πέρα δεν θα κάνω κανένα... Όχι, κάνετε λάθος, δεν μην βάζετε τέτοια λόγια στο στόμα, δεν έχω καμία γνώμη για τα πρόσωπα. Καμία γνώμη για τα πρόσωπα, καμία γνώμη για το πώς και τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, είναι δική του δουλειά. Να σας πω κύριε Παπά, θα απολυθεί και άλλος κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε από τη θέση του Θεοχαρόπουλος. Έφυγε ο Γιώργος Τσίπρας, ο Γιώργος Τσίπρας. Θα σας πω για αυτό. Το λέω εγώ δύο φορές έτσι να το κοιτάξτε. Συμβαίνει, έχει αποφασίσει ο πρόεδρός σας να κάνει μια εκαθάριση έστω για οικονομικούς λόγους. Υπάρχουν θέματα υπηρεσιακά, υπάρχουν και θέματα πολιτικά. Τώρα εδώ μιλάμε για δύο πολιτικά στελέχη τα οποία μπορούν και πρέπει να προσφέρουν. Να αξιοποιηθούν ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων. Ο πλουραλισμός είναι κάτι το οποίο είναι πλούτος για το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να τον προστατεύουμε. Πρέπει να τον προστατεύουμε, επιτρέψτε μου. Τώρα τα ζητήματα του οργανογράμματος είναι κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι και ο Θανάσης και ο Γιώργος έχουν πραγματικά να συμβάλλουν. Άρα δεν είναι ένα απομάκρυνε όμως. Και το Θανάση και το Γιώργο. Δεν σας βλέπω να πολύ συμφωνείτε. Είναι μια λοιπόν, απομάκρυνση με ένα συμβολισμό και ξέρετε κάτι. Δικαιολογημένα δημιουργεί και εδώ την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει και συνέχεια. Δηλαδή ότι. Γιατί ξέρετε. Ο δεν ΣΥΡΙΖΑ είναι και πρόσωπα φάση, τα οποία, μισό λεπτό, δεν είναι πρόσωπα τα οποία δεν ασκήσανε κριτική στον κύριο Κασελάκη. Δεν μασάω τα λόγια μου. Ο κύριος Τσίπρας ήταν εκ των υποστηριχτών του κυρίου Κασελάκη και μόλις βγήκε και έκανε κριτική, απολύθηκε. Λοιπόν,
Πάμε. Το ίδιο και ο κύριος Σοχαρόπουλος. Ότι οι διαφορετικές απόψεις. Γιατί δεν μπαίνει η εργατική νομοθεσία εδώ. Στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Ομαδικές απολύσεις, κύριε Παπαδάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα οι διαφορετικές. Ούτε καν μια εθελουσία, κύριε Κυριανάκη. Οι διαφορετικές απόψεις είναι πλούτος. Και τα δύο αυτά στελέχη έχουν πολλά να προσφέρουν στην παράταξη και η αξιοποίηση όλων των στελεχών πρέπει να είναι. Κύριε Παπά, λέτε δεν μασάτε τα λόγια σας, αλλά τα μασάτε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες. Δεν ξέρω τι έχει διαμορφωθεί. Δεν ξέρω τι έχει. Πήρα θέση, κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου. Πήρα πολύ καλά. Όχι, είπατε είναι σημαντικά στελέχη. Σας είπα ότι έχουν πολλά να προσφέρουν. Και πρέπει να βρεθεί τρόπο να το διαφυλακτεί. Να πω γιατί δεν είμαι στην αρχή τη συζήτηση. Εδώ είναι μια κυβέρνηση η οποία αυτοαναιρεί τις εξαγγελίες της. Έλεγε πριν από κάποιους μήνες ο κ. Φλωρίδης, 1η Ιουλίου σταματάει η ασυλία τραπεζιτών. Χτες δένει η Μετροπολογία τα χέρια των εισαγγελέων για να μπορούν να ασκήσουν διώξεις τραπεζίτες. Έλεγε ο κ. Μητσοτάκης ότι κάνουμε ελέγχος. Προχτές ο κ. Θεοδωρικάκος ξαφνικά ανακαλύπτει ότι πρέπει να ενισχύσει τη Δημαία με 30 άτομα που επί Γεωργιάδη, προσέξτε, δεν είχε επιβληθεί ένα πρόστιμο για εσχροκέντες στα τρόφιμα, που βαρεθήκαμε να βλέπουμε τον κύριο Σκρέκα στα σούπερ μάρκετ να πηγαίνει με τα μανίκια σηκωμένα να επιβάλλει πρόστιμα, που οι πολίτες σήμερα πληρώνουν ακριβότερα τα τρόφιμα και μόνο ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει να πηγαίνουν καλά τα μέτρα. Και αλήθεια, αυτή η κυβέρνηση πόσο χρόνο νομίζω έχετε ότι μπορεί να έχει. Όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες ήταν μια έμεση παραδοχή πως υπήρχαν πράγματα που μπορούσαν να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει. Κυρία Σασουπολού, θα πω ένα παράδειγμα. Θυμάστε τη σπέκουλα με το ΦΠΑ στα τρόφιμα που λέγανε ότι απέτυχε και ότι όσοι το περάσανε το αποσύρανε. Έρχεται η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας και λέει το μέτρο πέτυχε, εφαρμόστηκε στο 100% των σούπερ μάρκετ και απέδωσε μείωση τιμών στην τσέπη των πολιτών. Και ο κύριος Μητσοτάκης λέει σήμερα ότι αυτό το μέτρο δεν μπορώ να το εφαρμόσω. Γιατί δεν έχει ελεκτικό μηχανισμό να το εφαρμόσει, γι' αυτό και δεν θα πάρει στη Δημαία. Άρα είναι ανίκανη, όχι άβουλη, είναι και ανίκανη. Γιατί απέτυχε στην Ισπανία. Ποιο το λέει αυτό, αντιπολίτευση. Ακούμε ότι πέτυχε στην Ισπανία. Μα το λέει και η αντιπολίτευση της Ισπανίας. Εμείς το λέμε. Όχι, εδώ λέω για την Ισπανία. Όχι, πέτυχε στην Πολωνία, πέτυχε στην Πορτογαλία, πέτυχε παντού. Άρα και ολοκληρώνω. Υπάρχει τρόπος να παταχθεί εσχροκέρδια, όμως όχι με την πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Ελάτε, κύριε Κυριανάκη. Λοιπόν, έλεγχη καταρχάς για εσχροκέρδια και πρόστιμα επιβλήθηκαν και επί Άδωνη Γεωργιάδη όχι στα τρόφιμα, κύριε και επί Σκρέκα. Όχι δεν επιβλήθηκαν ποτέ επί Πασόκ. Η Δημαία είχε ενίσχυση σε σχέση με το 19. Το Πασόκ πρέπει να ενισχύσει πριν τόσα χρόνια. Τώρα έχουμε το πρόβλημα με την ακρίβεια. Αυτό είναι το επιχείρημα. Πάμε το 1980. Δεν είχαμε ποτέ. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Με την τότε τώρα το συζητήσουμε. Ναι, και τώρα. Θέλετε να κάνουμε συγκριτική. Έχουμε τρία λεπτά και πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, σε τρία λεπτά, απλά μηνύματα. Το Πασόκ δεν έκανε κανένα έλεγχο ποτέ. Δεν ισχύει. Επί Άδωνη Γεωργιάδη έγιναν, επί Σκρέκα έγιναν περισσότεροι. Τώρα μπορεί να γίνουν ακόμη περισσότεροι. Η Δημαία χρειάζεται ενίσχυση περισσότερη. Ναι. Φυσικά χρειάζεται. Δεν σημαίνει ότι τα σημαντώνουμε όλα. Και λέμε δεν έγινε τίποτα, τώρα θα γίνει κάτι. Τελευταίο. Μείωση ΦΠΑ χρειάζεται. Ακαταδίωκτο τραπεζιτών δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Είναι ένα ψέμα. Αυτό το οποίο αναφέρεται ο κύριος Κατρίνης και το λέει πολύ συχνά η αντιπολίτευση, τι είναι, ότι μόνο κατόπιν μήνυσης της τράπεζας, ότι μόνο κατόπιν μήνυσης της τράπεζας, δεν ισχύει αυτό τώρα. Και όχι για τους επαγγέλους, δεν υπάρχει αυτό. Είναι αστείο της μερίδας. Αποφαίνεται, όχι, όλοι λένε ψέματα και αστασοπούλου, μπορεί να δημοκρατία λέει αλήθεια. Αυτό δεν είναι αυτό που λέει ο νόμος. Γι' αυτό πήρε 12,5 μονάδες μείωση. Η θεσινή τροπολογία λέει ότι η τράπεζα της Ελλάδας μπορεί να σταματήσει την έρευνα. Όχι, λέει. Δένει τα χέρια των υγρομικών εισαγγελέων. Δεν κανένα τα χέρια. Αυτό κάνει στην πράξη και το ξέρουν όλοι. Πριν από αυτή τη διάταξη. Μετά από αυτή τη διάταξη, η τράπεζα της Ελλάδος, αν αποφανθεί ότι δεν υπάρχει ζημία, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ελπίζουμε σήμερα να μην ταραχθούμε και από τις φωτιές. Αυτό είναι δύσκολο. Γιατί είναι πολύ δύσκολη μέρα σήμερα.